Αυτή η διανομή, η κοινωνική διανομή που πραγματοποιείται, είναι η δεύτερη που γίνεται στο Δήμο μας, με πρωτοβουλία δική μας και ακόμα και από την προηγούμενη διοίκηση που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο ως κοινωνική αλληλεγγύη στους συμπολίτες μας σε μια πόλη με 35% ανεργία και 30.000 ανασφάλιστους. Έχουν ειδοποιηθεί και έχουν πάρει ήδη η Εκκλησία για τα συσσίτια της, οργανώσεις που κάνουν διανομή τροφίμων και σε αττικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, έχουμε κρατήσει για το κοινωνικό μας παντοπολείο και για τους παιδικούς μας σταθμούς. Έχουν ειδοποιηθεί όλες οι ευάλωτες ομάδες που είναι καταγεγραμμένες στο Δήμο, στην Εκκλησία και στους άλλους φορείς. Και οι γέροι από τα ΚΑΠΗ, οι ηλικιωμένοι μας άνθρωποι. Και έχει ειδοποιηθεί και κόσμος ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στα Μητρώα της Ανεργίας και της Πρόνοιας. Αυτή η κοινωνική διανομή που είναι έργο δυστυχώς μόνο των παραγωγών και των εξαγωγέων και όχι επιλογή της κυβέρνησης, είναι ένα από τα λίγα μέτρα τα οποία έχουμε αρχίσει ήδη να παίρνουμε ως μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των συμπολιτών μας απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτές οι δραστηριότητες αμβλύνουν και δεν λύνουν φυσικά τις επιπτώσεις από τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές που έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα βαρύνουν τη δική μας περιοχή, μια περιοχή φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η ενέργειά μας είναι στο πλαίσιο ενός προγράμματος αλληλέγγυων δράσεων προς τους συμπολίτες μας, που περιλαμβάνει κοινωνικό παντοπολείο, αλληλέγγυο φροντιστήριο, αναβάθμιση των δημοτικών ιατρίων και μια σειρά αποδράσεις συνεργασίας με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής μας. Γιατί για μας κρίσιμο είναι να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς, η τοπική κοινωνία και οι συμπολίτες μας σε όλες τις δράσεις του Δήμου.